Κοιτάξτε, οι εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν μας εκπλήσουν. Γιατί είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας εκφυλισμού. Πολιτικού και οργανωτικού. Τώρα για ιδεολογία δεν μιλάμε, γιατί τι ιδεολογία να υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Παράδειγμα τώρα. Όταν λες μυστική ψηφοφορία και το 1/3 ψηφίζει τηλεφωνικά το μέλο της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάς για τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως, εμείς λέμε καθαρά ότι όποια εξέλιξη των πραγμάτων ή όποια πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να φέρει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βιώνουμε και σήμερα. Γιατί αυτό, πολύ δε περισσότερο, δεν θα φέρει μια ανατροπή της κατάστασης. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά συντεταγμένος με τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Άρα λοιπόν το ελπιδοφόρο δεν είναι μια οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια αυτών των στρατηγικών επιλογών που πρεσβεύουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα, αλλά το νέο και το ελπιδοφόρο είναι η αμφισβήτηση αυτών των επιλογών που επί της ουσίας αποτελούν και τη μήτρα αναπαραγωγής και μεγέθυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Άρα αν κάτι βρίσκεται σε θετική εξέλιξη για το λαό είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αυτής της πολιτικής και των στρατηγικών επιλογών για συνολικότερες ρίσκες και ανατροπές. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται με αποφασιστικότητα το ΚΚΕ και μέσα αλλά και πολύ περισσότερο έξω από τη Βουλή. Ωραία, πάμε λίγο τώρα και σε... Κοιτάξτε, ο κύριος Πρωθυπουργός με ιδιαίτερη κοινικότητα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη και χθες και σήμερα υπερασπίστηκε τη σκληρή ταξική αντιλαϊκή πολιτική και μέχρι σήμερα, αλλά και την ανάγκη κλιμάκωσή της παραπέρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είπε για τις ανάγκες τις λαϊκές? Ότι οι ανάγκες οι λαϊκές θα παραμένουν στην προκρούστια κλίνη των αντοχών της οικονομίας και της κοστολόγησης των προγραμμάτων κάτω από τη σφραγίδα της δημοσιονομικής πειθαρχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων. Άρα λοιπόν για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ για τις ανάγκες του κεφαλαίου υπάρχουν αμύθιτα ποσά. Και από αυτή την άποψη έχουμε λοιπόν πραγματικά μια αγορά εργασίας που έχει συνδιαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι μια αγορά εργασίας ανασφάλειας, όπου ο μέσος μισθός σήμερα υπολείπεται κατά 15% σε σχέση με το μέσο μισθό του 2011 και την ίδια στιγμή η λαϊκή οικογένεια σηκώνει φορολογικά βάρη πάνω από 40% παραπάνω από το 2011 και ταυτόχρονα για να αντιμετωπίσει και την ανεργία. Μικρότερος μισθός, περισσότερα φορολογικά βάρη και ακρίβεια, που είναι αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών η ακρίβεια. Απελευθέρωση αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια, πράσινη ενέργεια, εξωστρέφεια της οικονομίας, νέο μοντέλο. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών που βιώνει σήμερα η λαϊκή οικογένεια. Και έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά αυτή την εικόνα, την κατάρρευση του ΕΣΥ και νέες συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία, πάνω από 1000 συγχωνεύσεις. Έχουμε την τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη τη μεριά τι λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι για μια σειρά οξυμένα προβλήματα θα τα λύσει η αγορά. Στέγαστικές ανάγκες του λαού. Μα με αυτά τα μέτρα ασπιρίνης δεν αμφισβητείς την κυριαρχία της αγοράς πάνω στη στέγη, ότι η στέγη αποτελεί εμπόρευμα, ούτε τα άλλα κόμματα αμφισβητούν και δεν έχει καμία κρατική παρέμβαση, έστω και αυτό το αστικό κράτος που προηγούμενες δεκαετίες είχε και με τα μνημόνια καταργήθηκε, για παράδειγμα, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, για την εργατική λαϊκή στέγη και για τη φοιτητική στέγη. Ανέργεση φοιτητικών εστίων, όχι ως εμπόρευμα, με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ και να πληρώνει ο φοιτητής, λιγότερα θα πληρώνει ο φοιτητής, αλλά να έχει δωρεάν φοιτητική στέγη. Αυτό δεν υπάρχει και από αυτή την άποψη βλέπουμε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις των ζητημάτων πολιτικής προστασίας, ποια πολιτική ακολουθείται της ατομικής ευθύνης. Σου λέει, αν καταστραφεί το σπίτι σου, να το ασφαλίσεις. Αν δεν ασφαλιστεί, τότε δεν θα πάρεις και αποζημίωση κρατική. Να λοιπόν πώς επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο το λαό τις ανάγκες και ταυτόχρονα αξιοποιούμε αυτά τα προβλήματα που βεβαίως δεν είναι προτεραιότητες για να αντιμετωπίσει το αστικό κράτος της πολιτικής προστασίας για να μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή λοιπόν η πολιτική η οποία υλοποιεί κατά γράμμα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρωπαϊκή κανονικότητα, υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου αλλά και συνολικότερα των στρατηγικών επιλογών της άρχουσας τάξης, δεν είναι μονόδρομος. Με τις όποιες παραλλαγές μπορούν να προβάλλουν τα άλλα κόμματα στην ίδια όμως λογική, πάλι με επιδόματα, με μια καλύτερη διαχείριση ενδεχομένως. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία.
ότι ο λαός θα ζει όλο και χειρότερα με το πέρασμα των χρόνων. Από αυτή την άποψη υπάρχει διέξοδος. Εμείς λέμε ναι. Υπάρχει διέξοδος. Η διέξοδος αυτή βρίσκεται στην αμφισβήτηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στην αμφισβήτηση της πολιτικής που υπηρετεί τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Άστε. Γιατί λογική κέρδους και ανάγκη είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Ή λοιπόν θα στοχοποιήσουμε την καπιταλιστική κερδοφορία για να μπορέσει ο λαός να βρει ανακούφιση, αλλά πάνω απ' όλα να ανοίξει ο δρόμος για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, τέτοιες που να μπορούν οι τεράστιες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν να αντανακλούνται και να ανταποκρίνονται στην ικανοποίηση των αναγκών, και αυτό σημαίνει αμφισβήτηση της κερδοφορίας, ή διαφορετικά θα προσπαθούμε να λέμε με τι επίδομα θα προσπαθήσουμε να συμπιώσουμε ακόμη περισσότερες λαϊκές ανάγκες. Άρα ο δρόμος της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική είναι μονόδρομος. Οι γραμμές καλύπτονται. Μάλλον εκτός πραγματικότητας είναι αυτά τα οποία λέτε, κύριε. Είναι εκτός πραγματικότητας. Όχι, δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί οι ανάγκες και η αγωνία της λαϊκής οικογένειας να μπορεί να βρει στέγη στο παιδί της που σπουδάζει σε άλλη πόλη ή να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, τις διατροφικές, αλλά και τις ανάγκες που του επιβάλλει το Πανεπιστήμιο να πληρώσει για μια κατά τα άλλα δωρεάν παιδεία. Κύριε Καραθανασόπουλε, τα διάφορα όργανα τα οποία είναι απαραίτητα σε διάφορες σχολές, τα διάφορα αναλώσιμα. Ότι έχετε κάνει πολύ μεγάλη φασαρία, επειδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χρέωνε 30 ευρώ το μήνα τον φοιτητή. 30 ευρώ το μήνα, το οποίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν είχε χαμηλό εισόδημα, το έσβηνε. Το λέω αυτό για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και όσο για τις λαϊκές οικογένειες, μπορώ να σας πω ότι είμαστε πολύ πιο λαϊκό κόμμα. Και ψηφιζόμαστε από ευρύτερα λαϊκά στρώματα από ό,τι ψηφίζει το ΚΚΕ. Αυτό είναι σαν να μας λέτε επιδιώκει το μονοπόλιο του λαϊκού κόμματος. Αν με επιτρέπετε, αν ολοκληρώσω. Είναι όργανο. Άρα αυτό καταλάβατε. Αυτό κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, τώρα. Ότι υπηρετεί τις ανάγκες. Ειδικά για τον κύριο Καραθανασόπουλο, πάντως δύο σχόλια για αυτά που είπε. Για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Έχουμε έναν από τους 5 καλύτερους μέσους όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκπαιδευτικών προς μαθητές. Είναι 8,7 ή 8,5, δεν θυμάμαι. Μαθητής, εκπαιδευτικός, αναμαθητή. Έναν από τους 5 καλύτερους. Το μέσο όρο βάζει τώρα και τα παιδιά της Βρετανίας που είναι 3 μαθητές. Πάντα θα βάλει. Όχι, δεν υπάρχει μεγάλο και το μέσο όρο. Όχι, δεν πάει έτσι. Το μέσο όρο που υπάρχουν τμήματα 25. Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε ξεχάσει. Να μου για τμήματα σε σχολεία κατάλληλα. Κύριε Καραθανασόπουλε, κλείσουμε σας δύο λεπτά. Ναι, επειδή ακούστηκαν πολλοί άρθιμοι, εμένα μου ήρθε πάλι στο μυαλό μια λαϊκή ρίση. Οι άρθιμοι ευημερούν και ο λαός υποφέρει. Δεν είναι λαϊκή ρίση, κύριε Καραθανασόπουλε, το έχει πει ο Γεώργιος Παπανδρέου. Εντάξει, ας το αφήσουμε ως λαϊκή ρίση λοιπόν. Ότι αρθιμοί ευημερούν. Με βάση την ιστορία. Ότι αρθιμοί ευημερούν και ο λαός υποφέρει. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί, για παράδειγμα, και το χρησιμοποιούν τους αριθμούς επιλεκτικά για να συγκαλύψει ο καθένας τις δικές του ευθύνες. Παράδειγμα, κατώτερος μισθός. Πώς καθορίζεται ο κατώτερος μισθός? Με νόμο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, κυβέρνηση Σαμαρά, τον οποίο τον έκανε και νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρούτσι Αχτσιόγλου έχει καταγραφεί. Ο οποίος νόμος λέει ότι καθορίζονται οι μισθοί με υπουργική απόφαση, οι οποίοι δεν αμφισβητούν την ανταγωνιστικότητα και τις αντοχές της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Να λοιπόν η δαμόκλειο σπάθη που έχει οδηγήσει σε αυτό το επίπεδο τους κατώτερους μισθούς. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, και επί της ουσίας τι όλοι δεν λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Η τεράστια, ας το πούμε έτσι, αναντιστοιχία η οποία υπάρχει ανάμεσα στις πραγματικές δυνατότητες, με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις τεχνολογίες. Μιλάμε για τεχνική νοημοσύνη. Και γυρνάμε να ζει η λαϊκή οικογένεια σε εποχές προηγούμενων δεκαετιών. Στα ζητήματα των αναγκών, στα ζητήματα της υγείας ή της παιδείας. Και να θεωρείται ότι είναι προνόμιο να έχεις ζεστό νερό το χειμώνα, θέρμα στο χειμώνα, ή να έχεις δροσερό σπίτι το καλοκαίρι. Σε αυτή την κατάσταση φτάσαμε, και αυτό δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Βλέπετε, δέστε το στη Γερμανία για παράδειγμα. Τέτοιες δηλώσεις γίνονται κατά καιρούς από αρμόδιους υπουργούς. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι δεν πρέπει να συμβιβαστεί ο λαός με αυτή την κατάσταση. Ωραία. Και πρέπει να ανατρέψει αυτά τα πράγματα.